εκτείνει τις βάσεις σε πάνω από 20 σημεία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτές που αξιοποιούνται είναι οι βάσεις της Λάρισας, στη Μαγνησία, εδώ στο Στεφανοβίκιο, στην Αγίαλο, στο Βόλο, σκέψεις για τη χρήση του λιμανιού και άλλα. Δαπανώνται τεράστια ποσά για εξοπλισμούς για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, πέρα από τα ποσά που δίνουμε στο αμερικανικό στρατιωτικό σύμπλεγμα για τους εξοπλισμούς της εθνικής μας άμυνας. Συμμετέχει στην άσκηση Defender, όπου το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιείται για την όξυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Και στο Αιγαίο έχουμε ανταγωνισμούς της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται φανερά πια τα διχοτομικά σχέδια στο Κυπριακό. Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς? Οι εξελίξεις φανερώνουν ανοιχτά τη στοχευμένη προσπάθεια για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογοναδράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ το νέο έγκλημα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τις πλάτες προφανώς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ακόμα ένα κρίκο στα υπερελιστικά σχέδια. Επιτροπών Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, επιδώσαμε το ψήφισμα στον αξιωματικό υπηρεσίας για να διαβαστεί στον διοικητή της πρώτης ταξιαρχίας της αεροπορίας στρατού. Εδώ σήμερα ολοκληρώνεται η σημερινή μας προσπάθεια. Θα συναντηθούμε σίγουρα στις επόμενες κινητοποιήσεις.